Εγώ θέλω να σας συγχαρώ από την ψυχή μου, πραγματικά μας κάνατε περήφανους, πολύ περήφανους. Εύχομαι καλή συνέχεια σε εσάς και υγεία σας εύχομαι να προχωρήσουμε, γιατί καλά είναι τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που πετύχατε, γιατί θέλει ομαδική δουλειά, και θέλω να συγχαρώ εδώ και τη διοίκηση και τον coach, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα. Εγώ όπως σας δήλωσα είμαι στο πιο ταπεινό άθλημα, αλλά σέβομαι και αγαπώ και εκτιμώ αυτούς που χύνουν υδρότα μέσα στα γήπεδα, γιατί θέλει πολύ κόπο για να φτάσετε εδώ. Και θέλει αγάπη. Αγάπη, κόπο, συνεργασία, όλα τα πάντα. Και φυσικά από πίσω είναι οι ήρωες, οι γονείς σας, οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να φτάσετε εδώ. Οπότε εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, σε ό,τι χρειαστεί, όπου μπορούμε φυσικά. Και ήδη έχουμε συνεννοηθεί, θα έχουμε και εμείς συμμετοχή και εύχομαι να γυρίσετε με πολύ περισσότερα κύπελα και χαμόγελα από εκεί. Έτσι κι αλλιώς είστε πρωταθλητές. Εμείς ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε. Έχουμε να σας πούμε ότι η ομάδα των εφήβων της ΑΕΣ ήταν ένα βασικό στοιχείο της συμπόρευσης των στρατηγικών ομάδων μπάσκετ, Πανσεραϊκού ΑΕΣ, Γυμναστικού Συλλόγου. Ενώσαμε δυνάμεις δηλαδή, ναι, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα, ούτως ώστε να αναδείξουμε τους έφηβους, ταλαντούχους παίκτες του νομού Σερών. Okay. Και το αποτέλεσμα επιτέθηκε υπό την έννοια ότι κύβηκαν και πρωταθλητές στο πράγμα της Εκασαμάθ, αλλά και μπήκανε πρώτοι στο διαπεριφερειακό πρωτάθλημα, τη Βίσα Β' φάση του Πανελληνίου, και μας εκπροσωπούν επάξια πλέον στην τελική φάση στο Ηράκλειο Κρήτης, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα έως το ερχόμενο Σάββατο. Ο αθλητισμός, οι επιτυχίες του αθλητισμού έχουν αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία, στους φορείς, στους γονείς, στους αθλητές, στην πρόοδο του τόπου μας, και είναι απαραίτητη η υποστήριξη των θεσμικών φορέων για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Οπότε σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ναι, μεν υποχρέωση, αλλά ξέρετε είναι πολύ καλά, τα αιτήματα είναι πάρα έτσι. Πολλά και εσείς είστε σε δύσκολη θέση. Κατανοούμε. Είναι δικά μας παιδιά και τα δικά μας παιδιά πρέπει να μας νιώθουν δίπλα τους. Ναι, αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα εμάς. Χαίρομαι που και ο πρώτος βαθμός και ο Δήμος και η Περιφέρεια όλοι είναι κοντά σας και ελπίζω και εύχομαι να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να ενώνεις δυνάμεις. Και εδώ είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι όταν, επειδή δεν περισσεύει κανείς, έχουμε αποτελέσματα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στην Περιφέρεια. Εγώ πραγματικά είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, είμαι 30 χρόνια στο χώρο σαν παίκτης και τώρα σαν προπονητής. Όλο αυτό το οποίο βλέπω τον τελευταίο καιρό, την Περιφέρεια που μας καλεί, που είναι κοντά μας, που βλέπει τα παιδιά, το Δήμο, όλες οι αρχές της πόλης που επιβραβεύουν, παρακολουθούν, χαίρονται, μας έχετε καλέσει, μας έχουν καλέσει. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μένα που είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και για τα παιδιά θεωρώ ότι βλέπουν ότι τους βλέπουν, τους παρακολουθούν, τους αγαπάνε άσχετα με το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η προσπάθεια δεν κρίνεται αν θα κατακτήσει ένα κύπελλο κτλ. Και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Τα είπατε όλα εσείς για τη συμπόρευση, για την προσπάθεια. Θα πάμε κάτω στο Ηράκλειο Κρήτης να εκπροσωπήσουμε την ομάδα και το Σεραϊκό μπάσκετ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Το κλίμα είναι εκπληκτικό. Θέλουμε να ζήσουμε όπου τα παιδιά είναι το όνειρό τους. Θα υποσχεθούμε ότι θα διεκδικήσουμε κάτω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί. Να μαζέψουμε εμπειρίες. Έχουμε βάλει τις βάσεις για να συνεχίσει όλο αυτό το πρόγραμμα το αναπτυξιακό. Να λειτουργήσει. Βλέπουμε ότι αυτό έτσι ξεκίνησα, ότι οι αρχές είναι κοντά μας, μας παρακολουθούν, μας στηρίζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενες χρονιές, για τα επόμενα παιδιά που θα έρθουν και θα αποτελέσουν την ομάδα μπάσκετ, οποιαδήποτε ομάδα μπάσκετ, το μέλλον του Σεραϊκού μπάσκετ, του αθλητισμού γενικά. Και τα παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Και τη διοίκηση μας στήριξαν όλοι, ήταν μαγικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.